Καλησπέρα φίλε και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε 8 λεπτάκια μετά τις 2. Λίμπερο παντού με Γιώργο Μπαϊράμι, Γιώργο Παναγιώτη στα μικρόφωνα και Χρήστο Κιός στη ρύθμιση του ήχου. Μετά από ντέρμπι πάω Κάρι στην Τούμπα που τα είχε όλα. Έτσι, νικητή θα μονοπολίσει σήμερα το ενδιαφέρον στην εκπομπή. Εννοείται. Είχαμε και στο ΑΚΑ ντέρμπι βέβαια. Αν και στο διεθνή χώρο έγιναν πράγματα, αλλά θα πούμε άλλη φορά. Ναι, από αύριο. Ναι. Είχε κερδισμένο, είχε χαμένο. Βασικά, για την ακρίβεια, νομίζω είχε περισσότερο και τους δύο χαμένους. Τελικά γίνανε πράγματα που λέγαμε ότι μπορεί να είναι και σούπα και τα λοιπά. Σούπα ήταν σαν μάτς. Μπάλα δεν είδαμε. Θέαμα, ναι, ισχύει, δεν είδαμε πάρα δηλαδή, πολύ καλό. Είδαμε αυτό το εντυπωσιακό εξάλεπτο με τα δύο γρήγορα γκολ και λες ωραίο μάτς θα δούμε σήμερα. Ήταν ένα από κλασικό. Εκεί και πέρα μέχρι το τέλος του μικρού δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, τίποτα. Ναι. Από το πουθενά βγαίνει από μια στημένη φάση από ένα κόρνερ το γκολ του ακυρωθέν του ΠΑΟΚ εκεί στο φινάλι του μικρόνου. Σωστά. Δεν υπάρχει άλλη φάση στο πρώτο μέρος να καταγραφεί. Στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε μέτρα ο Άρης, πίεσε παραπάνω, πάω και έκανε μια-δυο καλές στιγμές που απέκρουσε ο Εμάν εκεί με τα πόδια μια φάση του Μίσης, ένας του Λιμνιού αν θυμάμαι, και είχε και δύο καλές αντεπιθέσεις ο Άρης. Τη μία πρόλαβε ο Μίσης να κόψει τον Φετβαζίδη με φάουλ πριν κάνει την κάθε πάσα, έβγαινε μόνος από δίπλα ο Σάσα. Μια με τη φάση του Ιντέγε που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Που κρύβει ο Πασχαλάκης. Αυτές είναι οι φάσεις όλο το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, κακό θέαμα. Ναι. Πάρα πολλά λάθη στο κέντρο. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα καμία από τις δύο ομάδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μόνο στο δεύτερο μέρος είχε περισσότερη κατοχή της μπάλας, αλλά ανούσια. Είναι πολύ αδύναμες οι δύο ομάδες εκεί πέρα δηλαδή. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στο ημίχρονο μεταξύ μας εκεί στο γήπεδο λέγαμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Δυσκολεύονται και να δημιουργήσουν έτσι πολύ. Ναι. Κακό θέαμα. Ναι. Είχε βέβαια πολύ ένταση, πολύ πάθος. Αυτό ήταν ένα κλασικό ελληνικό ντέρμπι. Ναι. Με το πάθος, με την ένταση. Στα μαρκαρίσματα, είχε... τραυματισμούς, αναγκαστικές αλλαγές, από μία αποβολή. Και είχε τον Άρη ουσιαστικά να έχει τρεις φορές, θα πω εγώ, το προβάδισμα και να το χάνει και τις τρεις. Να προηγείται δύο φορές το σκορ. Να έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα και να το χάνει και τις τρεις φορές. Και μάλιστα άμεσα, έτσι. Στο 4 ανοίγει το σκορ, στο 6 σοφαρίζεται. Στο 67 μένει με παίκτη παραπάνω, στο 72 από... Για μένα έχει σχολιαστεί πολύ αυτή η φάση για το αν είναι κόκκινη δεν είναι, ο Βαρούχας είπε ότι δεν είναι. Νομίζω είναι κόκκινη και είναι περισσότερο από προσεξία του Σάσα. Δίνει το δικαίωμα με τον τρόπο και πέφτει και από πίσω από τον Γιάννουλη. Αν δεν είχε δοθεί νωρίτερα του Μάτος, δεν θα είχε πιθανώς δοθεί και του Σάσα. Πιθανώς και να την απέφευγε. Κάπως ναι, έτσι έγινε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και αποβολή. Νομίζω εγώ. Έτσι όπως πάει και πέφτει. Εξάντλησε βέβαια λίγο την αυστηρότητα σε αυτό το μαρκάρισμα, αλλά ναι. Πάλι τονίζω ότι αν δεν δινόταν και πριν ναι, του Μάτος. Υπάρχει μια κάρτα στον Ακπομ που δεν δόθηκε στη φάση που τραυματίστηκε ο Κουέστα. Ο Ακπομ δέχτηκε στη συνέχεια δεύτερη κάρτα. Θα μπορούσε να δεθεί, βέβαια, θα μου πει αν είχε κάρτα, μπορεί να ήταν πιο προσεκτικό στο μαρκάρισμα μετά. Ναι. Δεν μπορούσε να το πει. Οπότε, έτσι. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ναι. Δεν μπορούμε να πούμε εντάξει. Πολλά πράγματα για τη και καλό είναι αυτό. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει και το γκολ. Εκεί, βέβαια, συζητιέται το replay που δεν υπήρχε σωστό. Ο Άρης είχε ανησυχία για το ΠΑΟΚ TV. Ναι. Αλλά τελικά φαίνεται πως. Δεν ξέρω βέβαια αν υπήρχε άλλο replay σε κάμερα με την ευθεία και με γραμμή. Αυτό. Αν τον γκολ τελικά θα μετρούσε, νομίζω... γιατί η φάση δεν μπορεί να φανεί ξεκάθαρα από αυτή την κάμερα που έχουμε τη λήψη. Νομίζω τελικά το ΠΑΟΚ TV όμως φάνηκε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Άρη το replay που δόθηκε. Νομίζω είναι απορία πολλών αυτό με το replay. Δεν γιατί δεν να... υπάρχει γραμμή. Εντάξει, βλέπω αυτή τη γελιότητα στην Nova υπάρχουν... social media. Στην Nova υπάρχει πάντα γραμμή στα offside. Δεν ξέρω αν στο VAR δίνουν γραμμή στα replay που βλέπει το VAR. Και ποιος τώρα, είναι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε. Και ποιος είναι υπεύθυνος για να δείξει γραμμή. Ναι. Είναι π.χ. στην Νόβα γιατί υπάρχει. Το... Έχει μεριμνήσει η Νόβα να υπάρχει γραμμή. Έχει πληρώσει κάτι παραπάνω σε παραγωγή. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν υπήρχε χθες, γραμμή στο χθεσινό. Μια κουβέντα από άνθρωπο που δουλεύει στην Νόβα. Το συγκεκριμένο με τις γραμμές είναι από άλλη εταιρεία. Που βγαίνει. Δεν ξέρω τώρα. Οπότε δεν συνεργάζεται το ΠΑΟΚ με αυτή την εταιρεία και συνεργάζεται την Νόβα. Δεν μπορώ να το πω αυτό με ακριβία, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Δεν... Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά η φάση του γκολ σχολιάζεται με διαφορετικούς τρόπους και είναι αυτή η γελιότητα που υπάρχει στο social media. Βλέπεις τώρα σε σελίδες προσκύμενες στον ΠΑΟΚ να δίνουν γραμμή στην ευθεία να καλύπτεται ο. Βγάλαμε τα μαθηματικά, βγάλαμε έξω τα. Βλέπεις σε σελίδες του Άρη από την ανάποδη γραμμή στην ευθεία που είναι εκτεθειμένος ο Μπίζιβαρ. Πάντως, ποια είναι η γραμμή. Οι δύο βετεράνοι διαιτητές δεν συμφώνησαν στις εκπομπές που γίνονται. Ναι. Στην τηλεόραση, στα ελεύθερα κανάλια. Νομίζω ο Βαρούχας είπε ότι είναι offside και ο Κάκος είπε ότι επειδή είναι πολύ ωραία εκεί η φάση,
πάμε με το θέαμα, οπότε έπρεπε να δώσει γκολ. Δεν το άκουσα να μου αλήθεια. Και είναι αμφιβολία αυτού του επιτιθέμενου πλέον. Αλλά εντάξει, τώρα είναι μια φάση πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εκεί. Δεν νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε εκεί. Νομίζω ότι λίγοι στάθηκαν εκεί, βέβαια, έτσι. Δεν νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε εκεί. Σε άλλα πράγματα μπορούμε να σταθούμε από το ντέρμπι. Όπως για παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το 14ο γκολ. Έχει δεχτεί 14 γκολ σε 8 παιχνίδια φέτος. Ναι, ισχύει. Έτσι, και αν βγάλουμε τα 5 που δέχτηκε από τον Άγιαξ, γιατί ήταν ο Άγιαξ. Και πάλι, μιλάμε για 9 γκολ σε 7 παιχνίδια. Είναι πολλά. Είναι πολλά, έτσι. Ναι. Τι έχουμε. Έλα. Καθίστε να μας κάνεις σχόλιο. Όχι. Θα έρθει. Θα έρθει. Δυσκολεύτηκε. Χθες βράδυ Τερζής. Ναι. Το είπες αποκλειστικά, λέγε. Έχουμε οριστικό. Αποκλειστικά στην εκπομπή μας και τέτοια. Αποκλειστικά στην εκπομπή. Ο Χρήστανος Ζαλδίδης μας το είπε πρώτα ο Νίκος. Εσύ έπρεπε να το πεις. Όχι, ο Νίκος είπε πιθανόν. Πιθανόν, ναι, και βγήκε σε μετά μας έδωσε το οριστικό. Η εκπομπή σου έδωσε αποκλειστικό. Ναι. Είχαμε σε. Ναι, πήγε ο Γιουβάνογλου. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, ο Άρης συνεχίζει με Τερζή, όπως είπαμε και χθες βράδυ εδώ με τον Νίκο και τον Χρυσάνθο. Πώς το κρίνεις αυτό, Γιώργο, εσύ τι λες? Εντάξει. Εγώ το πίστευα ότι αν φύγει με αποτέλεσμα την Τούμπα θα συνεχίσει. Νομίζω ότι αξίζει να του δοθεί ευκαιρία. Τώρα να δούμε όμως και κατά πόσο θα πλαισιωθεί, πώς θα στηριχθεί, γιατί. Εντάξει, ο ίδιος όπως είχε δηλώσει Πολάκης, είπε δεν θα συνεχίσω. Μέχρι είχε να βρεθεί διάβαση λύση. Είναι ταπεινός, κρατούσε χαμηλά την μπάλα. Ναι, δεν ήθελε να δηλώσει ότι εγώ θέλω την ευκαιρία. Τώρα μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα, βλέπεις ότι άλλαξε το κλίμα και ήταν σαν τη λύση 24 γλου στην ΑΕΚ. Κάπως το ίδιο, δεν έγινε. Έτσι, πάντως. Μετά ο Τερζής χθες πήρε και χθες νομίζω credit για το πώς έστειλε την ομάδα. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα εντυπωσιακό. Ναι. Γνωρίζει καλύτερα την ομάδα και τα πρόσωπα και τις καταστάσεις και γενικά όλα. Όπως ισχύει το ίδιο και στον Εθνάκη του Κωνσταντινούπολου. Ναι, και τώρα το πώς ακριβώς. Το να δώσει κάποια χρήματα να πάρει ένα ξένο αυτή τη στιγμή που θα έρθει απροετοίμαστο που δεν θα ξέρει καλά την ομάδα θα δυσκολευτεί λίγο να προσαρμοστεί και να εγκληματιστεί και να φανούν τα στοιχεία του. Οπότε ίσως είναι η καλύτερη λύση για τον Άρη αυτή τη στιγμή η επιλογή Τερζή. Αφού εμπνέει και τους παίχτες και αποδίδουν και στείνει καλά την ομάδα, γιατί να μην στηρίχθει. Σίγουρα. Στο αλλά όπως πάντως είπες και εσύ, αυτό θα πρέπει να στηρίχθει από πίσω με το team. Το ναι. Λογικά θα έρθουν και κάποιοι άνθρωποι να το πλαισιώσουν. Όχι, έρθει η πρώτη στραβή, γιατί θα έρθει έτσι. Το μοντελιακά στο ποδόσφαιρο έρχεται πάντα να αρχίσει γκρίνια για τον Τερζή για την επιλογή αυτή. Ναι. Στον ΠΑΟΚ πάντως υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός. Mm-hmm. Κυρίως για την εικόνα της ομάδας και για το αποτέλεσμα φυσικά που τελικά. Νομίζω αυτό το γκολ του Μίσιτς γλιτώνει από πολύ μεγαλύτερη γκρίνια και πολύ πιο έντονο προβληματισμό. Μα φάνηκε ότι πήγε να ξεφύγει λίγο η κατάσταση όταν μπήκε το δεύτερο γκολ του Άρη. Ναι, που πολύ κακός. Ναι. Νομίζω και αυτό δεν πρέπει να το περάσουμε στα ψηλά. Αυτά που έγινε. Που πήγε να γίνει, μάλλον. Μόλις γίνεται το 1-2 του Άρη και η Τούμπα άρχισε να θυμίζει λίγο σκηνικά από παλιότερες εποχές που είχαν κλείψει τα τελευταία χρόνια. Και εγώ προσωπικά ήθελα να πιστεύω ότι δεν έλειψαν μόνο και μόνο επειδή ο ΠΑΟΚ συνεχώς νικούσε στην Τούμπα και δεν υπήρχε αφορμία. Ήθελα να πιστεύω ότι είχαν κλείψει επειδή ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο σε πολλούς τομείς και πλέον είχε αφήσει πίσω όλες αυτές τις κακές παλιές εποχές. Και τώρα θα είναι μεγάλο ψωγύρισμα να αρχίσουμε να ξαναλέμε τέτοια πράγματα όταν κάποια στιγμή θα έρθει και η ήττα στην Τούμπα. Έτσι σίγουρα, είναι εννοεί, λογικό. Μα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη. Προφανώς καμιά ομάδα. Δεν ξέρει ότι θα παίρνει όλο θα κερδίσει συνέχεια. Έτσι. Ήδη έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο σερί ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, 39 μάτς το κράτησε χθες το Ταΐτο, 39 αγώνων. Διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας του. Πέρυσι με τον Double. Είναι το δεύτερο καλύτερο σερί. Κάποια στιγμή θα έρθει η ήττα. Δεν γίνεται. Βέβαια, και δεν μπορεί. Έχει και πρόσωπα και καταστάσεις. Έφυγε και ο προπονητής, ο οποίος είχε χτίσει όλο αυτό. Ναι, και δεν μπορεί τώρα. Για μένα, επίσης, κακώς ακούστηκε και το σύστημα του βαριά του ΠΑΟΚ Φανέλαχτη. Δεν μπορεί τώρα. Αυτοί οι παίκτες που πριν λίγους μήνες αποθεώνονταν να. Ακούν τώρα τέτοιου είδους αποδοκιμασίες με το πρώτο στραβό αποτέλεσμα έτσι, και με τις τελευταίες κακές. Ίσως ήταν και το όνομα του αντιπάλου. Επειδή έπαιζε με τον Άρη, αν έχανε από την. Ποδόσφαιρο είναι, μπάλα είναι. Εντάξει, ναι. Θα χάσεις, εννοείται. Μπορεί να έρθει την άλλη Κυριακή ήττα. Που είναι πολύ λογικό να έρθει και τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Έτσι πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πλέον. Και με την εικόνα που βλέπεις από την ΑΕΚ. Και με απώλεια. Που θα θέλει και πιο πολύ αυτό το ντέρμπι. Μετά από τις ερείτες που έχει τον ΠΑΟΚ. Και με απώλεια Πέλκα πιθανόν. Γιατί σήμερα περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα από τις εξετάσεις που θα υποβληθεί. Και στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ολιβέιρα λογικά. Ναι, η ΑΕΚ έχει το Λιβάγια σε εξαιρετική κατάσταση. Πάμε λίγο να πιάσουμε τη σειρά, να θυμίσουμε αποτελέσματα, βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική, να δούμε λίγο το πανδάραμα του Super League πριν ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε. Από το Σάββατο ξεκίνησε η αγωνιστική. Κανείς δεν έχει πλέον το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από το πέρασμα των 4 αγωνιστικών. Η κορυφή πλέον έχει 2 ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που έχουν από 10 και ακολουθούν 3 ομάδες με 9, η Ξάνθη, η ΑΕΚ. Και ο Βόλος. Ο Βόλος νομίζω είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος ως τώρα.
Ναι, αν κέρδισε και τον Όφη σε ένα πίσω τρομερό μάτς. Αν και πάνω κάτω μπορούσαμε να πούμε το περιμέναμε με τον Αχιλέα Μπέο στην Προεδρία. Ξέρεις, παίζει καλό ποδόσφαιρο όμως. Παίζει και καλό ποδόσφαιρο και έχει πάρει και καλούς παίχτες. Ναι. Ειδικά αυτός ο καινούριος που πήρε ο Τόρες. Από ναι, την Newell's ναι. Τον πήρε. Τον παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο Βόλος. Το Βόλος Σόφι έγινε ματσάρα άσχετα από το 1-0. 33 τελικές νομίζω έγιναν. Ναι. Και ήταν το καλύτερο μάτς αγωνιστικής από άποψη θεάματος. Γιατί ναι. Στα δύο ντέρμπι δεν είδαμε θέαμα. Δεν υπήρχε όμως θέαμα στην κερκίδα. Αντίστοιχο έτσι. Δεν, ναι. 700 φιλάθλοι μόνο βρέθηκαν. Κακό στο αυτό. Γήπεδο. Κακό. Δεν στηρίζεται η προσπάθεια αυτή καινούρια στο Βόλο. Εντάξει, υπάρχουν και δύο ιστορικές ομάδες από πίσω που κουβαλούν τον κόσμο της πόλης. Ολυμπιακό Σκηνίκι. Δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Που ξεκίνησε στο Βόλο, φαίνεται ότι αγωνιστικά πετυχαίνει, αλλά χωρίς τη στήριξη του κόσμου είναι δύσκολα. Ναι, σιγά σιγά για να έχει μέλλον. Θα πάει και ο κόσμος. Θα πάει και ο κόσμος σιγά σιγά. Ο Όφι είναι στους 7, ναι. Ο Άρης στους 5, 7η θέση για τους κεντρινόμαχους που τώρα έχουν μάτς εντός έδρας με την ΑΕΛ. Την ΑΕΛ, ναι, ακριβώς. Η οποία τους ακολουθεί στους 4. Εντάξει, μια είναι παιχνίδι ευκαιρία έτσι για να πάρει 3 πόντους ο Άρης. Ναι. Για να δούμε. Εντάξει, θεωρητικά πρέπει να τα παίρνει αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται. Είναι από τα μάστου. Αν θες να είσαι στην πρώτη πεντάδα, να κυνηγείς ευρωπαϊκό στήριο. Η ΑΕΛ έχει 4, όπως είπαμε. Αστέρας Τρίπολης πήρε την πρώτη του νίκη επιτέλους και έρθει στον Ατρόμητο. Έπρεπε κάποια στιγμή. Τρεις βαθμούς, είναι καιρό ήταν. Ο Ατρόμητος είναι πολύ χαμηλά. Στους δύο. Η Λαμία και αυτή χθες, νομίζω, έτσι όπως ήδη ήρθε το μάτς, ειδικά στο 92 σοφαρίστηκε από τον Πανιόνιο. Και έβαλε και ένα γκολ, αλλά κυρώθηκε με βάρ γιατί ξεκίνησε με χέρι. Στο ξεκίνημα τη φάση. Ναι, το έβλεπα πριν λίγο το replay. Έτσι η Λαμία έμεινε στους 3, με 3 μάτς από τα 4 να είναι στην έδρα της και έχει μόνο 3 σοπαλίες σε αυτά. Ο Ατρόμητος έμεινε στους 2, γκρίνια προβληματισμός και εκεί για τον Αναστασίου και γενικότερα για τη νέα προσπάθεια που και αυτή χρειάζεται υπομονή νομίζω, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά ο Ατρόμητος. Ο Παναθηναϊκός στους 2 με τον βαθμό που πήρε. Ναι, δεν είδαμε, δεν ασχολιάσαμε καθόλου ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Βέβαια δεν το είδαμε. Εγώ το είδα το δεύτερο ημίχρονο. Είδες το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ναι. Εντάξει. Από ό,τι διάβασα και μετά που είδα και κάποια στιγμή. Ήταν κακός Ολυμπιακός. Νομίζω το λάθος του Ολυμπιακού ήταν να ξεκινήσει με την ίδια δεκάδα. Ναι. Που ξεκίνησε το παιχνίδι με την Τότεναμ. Ίσως να βάλουμε και την παράμετρο το ότι πήγε ψηλά τον Αμανέ και με υπερβολική σιγουριά ότι σίγουρα, θα πάρει ένα εύκολο παιχνίδι. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί μια ομάδα του επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος, Champions League και πρωτάθλημα. Ναι. Είναι φυσιολογική αυτή η κόπος που βγάζει ο Ολυμπιακός και προφανώς ήταν λάθος που ξεκίνησε με τους δύο παίχτες. Εννοείται πως είχαν αδειάσει. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο του Champions League. Και το είδαμε και πέρυσι από την ΑΕΚ που δεν είχε καλό ρόστερ. Και πήγε να παίξει Champions League και στο πρωτάθλημα έχανε τον Πανετολικό και από τον καθένα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Γι' αυτό που λες, έβλεπα ένα θέμα στο Γκαζέτα. Γι' αυτό πιστεύω και εγώ ότι πάω πέρυσι. Πόσοι προπονητές του Champions League ναι. Δεν άλλαξαν εντεκάδα. Πόσοι? Ναι. Πόσοι? Κάτσε να σου πω τώρα. Ολυμπιακός, η Dortmund. Η Dortmund δεν κέρδισε. Ο Άγιαξ, ούτε ο Άγιαξ. 2-2 η Dortmund. Δεν είναι ο Άγιαξ με την Eindhoven. Είχαν ντέρμπι βέβαια αυτοί οι δύο. Καλά, η Dortmund με την Άιντραχτ έπαιζε που είναι. Εντάξει, ποδιάλη δεν είναι, αλλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Και από εκεί και πέρα η Σλάβια, η Λίβερπουλ και η Λοκομοτίβα έκαναν από μία αλλαγή και οι υπόλοιπες ομάδες από δύο αλλαγές και ναι, πάνω. Ναι. Και χρειάζονται. Βλέπω, και ο Ολυμπιακός. Η Δυναμό Ζάγκρεπ έκανε 9 αλλαγές. 9 αλλαγές, και έχασε. Έχασε από κάποια Vartex εκτός έδρας. Η Δυναμό που έρχεται 4 στην Αταλάντα προχθές. Ναι. Έκανε 9 αλλαγές και έχασε. Η Σάλτμπουργκ που έβαλε τα 6 έκανε 8 αλλαγές και έφερε 2-2 με τη Λίντσερ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ούτε αυτό είναι νομίζω σωστό να αλλάζει έχει, όλη την δεκάδα. Όχι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάποιες μονάδες από πίσω που μπορούν να βοηθήσουν. Μου φάνηκε πολύ περίεργο να παίξει με την ίδια δεκάδα και νομίζω πως αν συνεχίσει το ίδιο τροπάριο θα έχει πολλές απώλειες. Για να δούμε. Γιατί έρχονται δύσκολα να παίξει με την ίδια δεκάδα. Το μεγάλο στοίχημα όλα τα μάτς που έχει στο Champions League τα ακολουθούν ντέρμπι. Δηλαδή θα παίξει τώρα δεύτερη αγωνιστική. Με ποιον με τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στη Σερβία. Ναι, και έρχεται μετά στο Κλέαν Τζικελίδης. Ναι, και μετά νομίζω έχει κεντρέ με την ΑΕΚ. Μέσα στο Καραϊσκάκης. Μετά το μάτς με την Bayern νομίζω. Με την Bayern, ναι. Ενδιάμεσα το μάτς με την Bayern. Είναι δύσκολα, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Rotation, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, θα έχει. Και νομίζω το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού είναι το αν τελειώσει, όταν θα τελειώσουν οι ευρωπαϊκές σου υποχρεώσεις, να βρίσκεται πρώτος ή κοντά στην κορυφή 2-3 βαθμούς. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα γιατί μετά θα φορτσάρει όταν θα έχει ένα παιχνίδι μόλις την εβδομάδα. Ναι. Τώρα θα φανεί Ολυμπιακός. Λοιπόν. Είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή η περίοδος που έχει τα ευρωπαϊκά στη μέση. Εντάξει, τώρα και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που δεν έχουν τα ευρωπαϊκά νομίζω είναι ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό φέτος. Το είχε δείξει και ο ΠΑΟΚ πρόπερση που δεν είχε την Ευρώπη και είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί μετά από το παιχνίδι με την Ξάνθη νομίζω ήταν που είχε πάει το διπλό. Και μετά έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί. Ναι. Λοιπόν, στα του πάω Κάρης να μείνουμε λίγο. Ο Χρήστο, έλα ρε Χρήστο εδώ να μας κάνεις το δικό σου σχόλιο.
Να δούμε όμως και τα θετικά. Δεν έρχεται, μας το παίζει δύσκολο. Χθες το βράδυ εδώ ήταν λίγο. Είχε λίγο υψηλή την ένταση. Εντάξει, όχι, δεν έρχεται. Μας το παίζει δύσκολο. Δεν πειράζει, άστον. Είπαμε τα αρνητικά. Τονίσαμε τα αρνητικά του ΠΑΟΚ, τα ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν θετικά τι έχει να κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Θετικά νομίζω η αντίδραση που έχει. Το ότι με τέτοιε εμφανίσει δεν χάνει. Και αυτό ότι κράτησε το σερί και ότι βρίσκει αντίδραση. Και δείχνει κάποια στοιχεία τη περσινή πρωταθληματική ομάδα. Το γεγονός ότι δέχεται γκολ και στο καπάκι ισοφαρίζει, όπως και μετά το 1-2 που γίνεται και εκεί πέρα μια ψηλό ένταση υπάρχει, μόλις βάζει τον γκολ ο Άρης, σε χρονικό σημείο που λες αδειάζεις ψυχικά, yeah. Λες τελείωσε. Κι όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, έβγαλε αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή και ισοφάρισε. Το έχει χτίσει αυτό, ναι, ο ΠΑΟΚ αρνείται να χάσει. Αρνείται να χάσει. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ναι. Και με αυτό θα πάει και στο ΆΚΑ. Ναι. Να δούμε αν θα του βγει εκεί το μάτς και πόσο βελτιωμένος μπορεί να παρουσιαστεί. Εκεί είναι πιο δύσκολο το επίπεδο δυσκολίας. Ναι. Η ΑΕΚ δεν υπερομάδα, να το πούμε. Αλλά δηλαδή, και η ΑΕΚ έχει το πολύ ισχυρό κίνητρο ότι τον περιμένει τον ΠΑΟΚ πώς και πώς. Ακριβώς. Μετά από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχει προσωπικότητες οι οποίοι μπορούν να οθήσουν την ομάδα προς την νίκη και ο κόσμος ο οποίος θα στηρίξει πάρα πολύ. Το περιμένουν το μάτς στην ΑΕΚ πώς και πώς. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια και περιμένουν πολύ κόσμο. Νομίζω ότι για παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα έχει τον περισσότερο κόσμο ποτέ. Δεν νομίζω πως έχει γεμίσει ποτέ το ΑΕΚ σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Συνήθως ΑΕΚ Ολυμπιακός γεμίζει. Ναι. Οπότε φαίνεται και από την ΑΕΚ πόσο υπολογίζουν αυτό. Η ΑΕΚ έχει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ μια διετία, αν κάνω λάθος, έτσι. Το Νοέμβριο του 2017. Έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ από εκείνο το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0 το Λιβάγια. Ναι, εκείνο το παιχνίδι. Και από τότε ακολούθησε το μάτι στο περιβόητο τη Τούμπα που διακόπηκε. Ναι, που δεν τελείωσε ποτέ. Πέρσι είχε βγει ισοπαλία. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Και έχασε την Τούμπα. Ακριβώς. Με τα δύο γκολ του Πρίγιοβιτς. Και υπάρχουν και φυσικά και τρεις σερί τελική κυπέλου που. Ξέρω, αυτά διάμεσα, νομίζω καίνε την ΑΕΚ περισσότερο. Είχαμε και κάποια play-off ενδιάμεσα. Όχι. Όχι. Είχε πιο πριν τραφή. Είχαν προηγηθεί πιο πριν. Ακριβώς, ναι. Οπότε πάμε για ντέρμπι δικεφάλων, ναι. Φωτιά την άλλη Κυριακή. Έτσι, και πλέον η ΑΕΚ, αν κερδίσει, περνάει τον ΠΑΟΚ και μπαίνει και τα καλά και αυτή στη μάχη του τίτλου. Αν και είναι νωρίς ακόμα, ξεκίνησε πολύ ναι, δεν την περιμέναμε έτσι, είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει, και η ΑΕΚ θα εμφανίσει κάποια στιγμή τα τρώτα τη σημεία. Σίγουρα. Έχει σίγουρα, μεγάλο σίγουρα. Πρόβλημα. Απλά τώρα είναι στην καλή περίοδο τη φόρμα. Ναι. Έχει πρόβλημα δημιουργικά η ομάδα τη ΑΕΚ. Ο Κρίστιτς ακόμα δεν ξέρω, δεν πατάει καλά. Είναι αλήθεια, την οποία περιμένει η ΑΕΚ πράγματα. Ο Σιμώες κάνει τη δουλειά του όσο μπορεί ο άνθρωπος εκεί πέρα. Ο Μάντελος δεν παίρνει τόσες προσπάθειες και προχθές ήταν σε κακή μέρα με τον Πανετολικό. Και τα κάσανε τη φωτιά, φυσικά έβγαλε ο Λιβάγια ακόμα μία φορά. Ο οποίος έχει πάρει τα κλειδιά από τον Κωνσταντινόγλου. Την πηγαίνει μόνος του. Και ακριβώς παίρνει την μπάλα, ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά είναι εξαιρετικός και νομίζω πως θα δείξει την ποιότητά του και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το θέλει και ο ίδιος, νομίζω. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, μην δέσουμε κόμπο ότι η ΑΕΚ θα πάρει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν έγινε ξαφνικά η υπερομάδα. Οκ, okay, είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Ντέρμπι είναι τώρα, ναι. Εντάξει, τι να συζητάμε. Αλλά έχει τα θέματά της. Είναι έχει τα θέματά της. Όπως και να έχει. Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ είναι κακός ιονός ότι χάνει το μάτος για αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη απώλεια. Και η ΑΕΚ φέτος έχει εξτρέμ. Πέρυσι δεν είχε. Έπαιζε κατά ανάγκη με εξτρέμ, με τον Μπακασέτα ή με τον Μπακάκι και τον Χουλτ. Φέτος έχει. Παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν από εκεί. Εντάξει, και ο Λιβάγια το βλέπεις ότι μπορεί να τριπλάρει και να μπει από τα πλάγια. Έχει και τον Βέρντε, ο οποίος είναι καλός τεχνίτης. Έχει και τον Ζεράλδες, οι οποίοι δεν παίξανε βέβαια στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς. Αλλά είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να σε κάνουν τη ζημιά τα πλάγια. Εντάξει, όπως και να έχει, η απώλεια του Μάντος δεν είναι τόσο στον αμυντικό τομέα. Είναι συνολικά και στον νομίζω. Εντάξει, συνολικά, ναι, εννοείται. Κυρίως στον επιθετικό και στο πώς μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα, δίνει πράγματα, είναι προσωπικότητα έτσι για τον ΠΑΟΚ. Το βλέπουμε και χθες πώς μπαίνει στη φάση και με την κεφαλιά σκοράρει. Είχε το δεύτερο γκολ εκείνο που ακυρώθηκε, πάλι ήταν εκεί που έπρεπε όμως. Δίνει πολλά στιθμένες φάσεις στον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Στατικές φάσεις, προσφέρει πάρα πολλά. Άσχετα, παίζει λίγο επικίνδυνα. Είναι νομίζω από τις top προσωπικότητες που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στην δεκάδα του και τους έχει μπορούν να δώσουν λύση ανά πάσα στιγμή σε ένα παιχνίδι. Αλλά παίζει επικίνδυνα καμιά φορά και είδες, χθες το πλήρωσε. Ναι, θα μπορούσε να το έχει πληρώσει και άλλες φορές. Νομίζω το μάτς έτσι όπως πήγαινε από το 20 και μετά εκεί που το βλέπαμε, νομίζω ήταν 100% σίγουρο ότι κάποιο θα φάει κόκκινη. Ένα ο οποίο δεν παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάτσει να δει κάποια παιχνίδια. Του μάτος, θα πει αυτός ο παίχτης πώς παίζει σε κάθε παιχνίδι και δεν τρώει κόκκινη. Παίζει επικίνδυνα. Είναι καλός, έχει την προσωπικότητα που λες. Παίζει πολύ επικίνδυνα. Νομίζω σε άλλο πρωτάθλημα δεν θα μπορούσε να σταθεί. Όχι γιατί δεν έχει την ικανότητα, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά επειδή παίζει επικίνδυνα. Εντάξει, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι δεν πρέπει να παίζουμε σαν κοριτσάκια και τα λοιπά. Ναι, οκ, εμένα μου αρέσει αυτό το πάθος που βγάζει, αλλά ξεφεύγει καμιά φορά. Χθες το πλήρωσε. Και ο Μάτος και ο Κρέσπο, νομίζω και άλλοι παίκτες που μίλησαν και έκαναν δηλώσεις, στάθηκαν πολύ στο ότι
υπήρχε έτσι μια διάθεση καθυστέρηση. Πώς το είδες από τους παίκτες του Άρη? Έπεφταν κάτω συνεχώς, στο τέλος, κύριε Βασκή, γι' αυτό παραπονέθηκαν. Για να κόψουν τον ρυθμό, αυτή ήταν η δικαιολογία, μπορούμε να το πούμε έτσι, των ανθρώπων του. Και ότι δεν μας άφησαν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και ο Φερέιρα το είπε αυτό, ότι δεν παίχτηκε παιχνίδι. Ο Άρης ήρθε με αμυντικό προσανατολισμό για να σκοτώσει το match και εμείς θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε αυτό το συγκινήθηκαν. Αφού έκανε ευκαιρίες ο Άρης, αν ήταν να παίξει με αμυντικό προσανατολισμό, θα είχε κλειστεί από πίσω. Δεν φάνηκε ο Άρης να κλείνεται πίσω και τις ευκαιρίες του έκανε και μη σου πω ότι είχε και πολλές κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Και ξεκίνησε και δυναμικά και έβαλε γκολ στο 4. Ναι. Αν ήταν να πάει με αμυντικό προσανατολισμό, θα είχε ξεκινήσει από τη σέντρα όλη πίσω. Με ωραία κομπίνα κιόλα στον γκολ, έτσι. Ναι. Πιάστηκε στον γκολ. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Αλλά εντάξει, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θες, σίγουρα θα βρεις και μια δικαιολογία. Έτσι δεν είναι. Όλες οι ομάδες το κάνουν. Εντάξει. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Απ' την άλλη, και ο Άρης όμως είναι στεναχωρημένος γιατί πήρε την νίκη στο τέλος. Νομίζω, ναι. Με τον τρόπο που ήρθε το αποτέλεσμα, το αφήνει μεγάλη πικρία. Μεγάλη πικρία. Έχασε μεγάλη πικρία μετά από 9 χρόνια να πάρει την πλώση Τούμπα και να σπάσει και αυτό το 39 αγώνα του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή που είπαμε και τον ΠΑΟΚ που έβαλε τον γκολ στο τέλος. Ίσως και η απειρία κάποιων παιχτών του Άρη. Ο Κόρχοντα εκεί. Ναι. Η συγκέντρωση, η έλλειψη συγκέντρωση που έδειξε. Τώρα πώς αφήνεις το Μίσες μόνο του εκεί πέρα. Ναι. Ενώ έχει τελευταίες φάσεις. Αλλά νομίζω έχει ευθύνη και ο Έμαν, ο οποίος συνολικά ήταν καλός. Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει και στην εθνική ομάδα της Αυστρίας, στα τμήματα υποδομής τέλος πάντων, και βασικός κάποιες φορές. Έχουν δει κάποια στοιχεία και στην Αυστρία και στον Άρη και να τον αποκτήσουν. Έχει δυνατότητες, φαίνεται, αλλά στον γκολ που δέχεται νομίζω είναι θέμα απειρίας. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολη απέκρουση αν έπεφτε με τα χέρια. Επέλεξε τα πόδια και γι' αυτό δέχτηκε τον γκολ. Δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό τόσο του Μίσιτς. Νομίζω ήταν λάθος η αντίδραση του Έμαν. Ο Μίσιτς, ο οποίος πάντως το πάμε από τη μία στην άλλη, ναι. Πάσες δίνουμε. Πάμε, ναι. Επειδή είπαμε και λες για τον Έμερ και τον γκολ του Μίσιτς, ο Μίσιτς ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν. Ακριβώς. Που διασώθηκαν από το ναυάγιο, μπορούμε να πούμε, με την εμφάνισή του. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος υστερεί στη μεσαία του γραμμή. Δεν είναι σαν πέρυσι. Ναι, σαν δίδυμο με τον Αγκούστο δεν φάνηκε. Δεν υστερεί σε ταχύτητα. Είναι ανάπτυξη... το τρωτό σημείο του ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Από εκεί γίνεται η ζημιά, νομίζω, και χαλάει όλη η ανασταλτική λειτουργία. Πέρυσι είχε Μαουρίσιο Κάνιας ο ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα επανερχόμαστε. Και επανερχόμαστε το Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε, ο Λίμπερο παντού. Στον Λίμπερο 107,4 φυσικά, Γιώργος Μπαϊράμς και Γιώργος Παναγιωτήτης στα μικρόφωνα. Chelsea Liverpool είναι 1-2 τώρα, βλέπουμε τα στιγμή από δίπλα και εμείς εκείνη την ώρα βλέπουμε ΠΑΟΚ Άρης αυτό το κλωτσοσκούφι στην Τούμπα. Λοιπόν, ακυρώθηκε και η γκολ. Η Λίβερπουλ τι κάνει φέτος? 6-6. 6-6 συν 5. Νομίζω φέτος είναι θετική ιονή. Υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα από όλους ότι είναι το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι, το πρωτάθλημα να πιάσει λιμάνι μετά από 30 χρόνια. Η City έβαλε 8. Βέβαια η City αυτό. 5-0 στα 18 ήταν. Καμιά φορά είναι διαστημική και γενικά, άμα πιάσει ρυθμό η City. Για 13-0 ήταν το μάτι. Αυτό, αν πιάσει ρυθμό η City, είναι ανίκητη πραγματικά. Νομίζω ότι κάνουν προπόνηση. Οι άλλοι νομίζω ότι απλά είναι κόνη με τα κίτρινα τη Γκότφορντ και κάνουν προπόνηση. Και κάθε φάση, σε κάθε επίθεση έβγαλε φάση. Τι? Για την United λες? Την United, ναι. Τι να πεις. Το γνωστό όργανο. Δεν ξέρω, θα κάνει πολλά χρόνια να ξυπνήσει από αυτό το. Βασικά μετά τη φυγή και του Ferguson, να πάρει ξανά τα πάνω της, θα πάρει πολλά χρόνια. Η Real ξύπνησε, πήρε διπλό δύσκολο στη Σεβίλη και έφυγε κορυφή. Μπενζεμά, όλοι τρώνε. Γενικά στη Λα Λίγκα τα πράγματα φέτος δεν ξέρω. Μπενζεμά, φίλε, είναι μόνο πολύ περίεργα. Μόνο που κρατήσει το επίπεδο. Η Μπάρτσα κι άλλο χαστούκι. Μα η Μπάρτσα είναι 8η, νομίζω τώρα. Ναι, 7 βαθμούς έχει. Ναι, 7 βαθμούς. Και έφτασε στο σημείο η Ρεάλ, αυτή η Ρεάλ, να είναι πρώτη. Γιατί δεν μπορούν οι άλλοι να κερδίσουν. Αλλά άμα δει τη βαθμολογία στην Ισπανία γίνεται απόλυτο χαμό. Ναι, είναι καμιά δεκαριά ομάδε με απόσταση 4-5 βαθμού. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο περίεργο το ξεκίνημα στην Λα Λίγκα. Ναι. Για τον Μπενζεμά, τι άποψη έχει τώρα, μια που πιάσαμε τη Ρεάλ? Φίλε, τα βάζει. Τα βάζει, Τα βάζει. Τώρα που οι άλλοι σέρνονται, αυτό τα βάζει. Και του δίνει νίκες όπως η χθεσινή. Του Ντάνι είπε ότι ήταν το καλύτερο το παιχνίδι από τη μέρα που επέστρεψε. Τι έχουμε πάνω εκεί? Τι, δεν ξέρω. Αυτά τα γιατί πάλι έχουμε αυτή την αυτά εκπομπή. Για να πρέπει να κοπούν. Πάλι αυτή την εκπομπή. Βρες ποιος. Πού να βρω ποιος είναι αυτός. Ποιος ή ποια. Ποια είναι πάνω. Ποια. Πα. Πολύ κοτσομπολιό αρέσει. Αυτοί ζουν και να την ανάρτηση του Ιντέγε την είδες, να τη σχολιάσουμε. Τι ακριβώς είπε? Δεν είδα τις δηλώσεις του βέβαια που είπε ότι είμαι στεναχωρημένος κτλ. Έκανε και ανάρτηση μετά. Έκανε ανάρτηση. Χάθηκα λίγο εκεί πέρα. Στο Instagram. Προκλητική θα προκλητική. Πω. Εγώ. Έτσι θα τη χαρακτηρίσω. Τι είπε? Αν θέλαμε να βάλουμε ένα επίθετο έτσι να τη χαρακτηρίσουμε, είναι το προκλητική νομίζω. Mm-hmm. Τι είπε? Λοιπόν, κάτσε να τη βρω.
Εντάξει, βάζει αρχικά τη φωτογραφία από τον πανηγυρισμό του. Ωραία. Αυτό το. Ναι, κάτι κακό που είχε, το έκανε. Που είχε επαναλάβει. Εντάξει, το Σάββατο το βράδυ στο post-game εδώ στην εκπομπή μιλούσαμε με τον Νίκο τον Παδόπουλο και συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Με τον πανηγυρισμό. Ναι, και για τον πανηγυρισμό που είχε κάνει στην Τούμπα και ότι πολλοί του έλεγαν να το ξανακάνει βαλικό. Και μου λέει ο Νίκος ότι στη συνέντευξη που είχαν κάνει πρόσφατα για την εφημερίδα του Άρη Σίσε, του είχε πει και off the record ότι το έχει μετανιώσει και ότι μετά κατάλαβε ότι το πήραν ως ασέβεια και δεν ήθελε να του θίξει, να θίξει τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να. Ναι. Το έκανε σε άλλο στυλ, με άλλη φιλοσοφία και ότι δεν θα το ξανά κάνει. Αλλά τώρα το έκανε. Ναι. Σκοράρι. Και βάζει τον κόλπο στα τρία και του λέω μετά τον Νίκο το βράδυ, αλλά μου λέγε, μου λέει, ναι, όντω λέει, εγώ διαψεύστηκα. Λέει, αλλά μου είχε πει και εμένα. Είναι εκείνη η στιγμή, ίσω δεν σκέφτεται. Προφανώ τον παρότρινε περισσότερο. Παρασύρεσαι εκείνη τη στιγμή, βάζει τον κόλπο. Αυτό που έγραψε στο Instagram, έβαλε αυτή τη φωτογραφία με τον πανηγυρισμό και γράφει, λέει, συγγνώμη, λέει, είχα πιει πολύ νερό πριν το παιχνίδι. Και γι' αυτό. Α, ναι, δεν το είχα δει, το είχα προσέξει αυτό. Ναι. Και μετά έκανε και έναν άρτηση, λέει: δεν υπάρχει υποκατάσταση για τη σκληρή δουλειά. Ποτέ μην τα παρατάς, ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις, ποτέ μην σταματάς να αγωνίζεσαι. Είμαι ένα παράδειγμα, χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Προφανώς για το ότι ήταν ένα χρόνο εκτός ομάδας. Ο οποίος βέβαια όταν τον έπιασε, όταν τον έπιασε στο μου και είπα ότι θα πετύχει το πρώτο του γκολ, έχει πάρει μπρος από τότε. Είπα στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό θα κάνει εφτέ. Το anytime scorer day και πρέπει να το ξαπολύσει τον παπάντο. Πώς? Το anytime scorer day και πρέπει να το παίξαν πολύ. Πληρώθηκε στο 3. Το goal goal πληρώθηκε στο 6. Ακριβώς. Που το έδινε κάτι αποδόσει στον ΟΠΑΠ, κάτι 2-20, κάτι και λέω, τι γίνεται. Αυτοί που το είχαν 4-6 goal, λίγο το πήγε η καρδιά του Γκούλουρη. Το πιάσανε κι αυτοί όμως. Εγώ πάντως φίλε το Σάββατο το βράδυ εδώ στο post game. Μιλάμε με τον Στέργιο τον Ανσιάδη, το ΠΑΟ 24. Μου λέει 3-1, του ζήτησα πρόβλεψη και του δύο. Και τον Νίκο Παδόπουλο μετά από το Λαμπαουτάρ. Ναι, έπεσε μέσα στα goal. Ναι, ο Νίκος μου είπε 1-2. Εγώ του λέω παιδιά και του δύο. Ισοπαλία με goal βλέπω. Ναι. Όλοι κοντά πέσανε. Εγώ έπεσα μέσα όμως. Ναι, εσύ έπεσες μέσα. Ναι. Σοπαλία, μπράβο σου. Ωραία. Θες να πούμε λίγο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, Πέμπτης. Δώσε και το πρόγραμμα, έχει ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Πάλι μοιράζουν τα παιχνίδια σε Σάββατο και Κυριακή. 3 παιχνίδια το Σάββατο, 4 την Κυριακή. Ξεκίνημα με το παιχνίδι του Άρη στο Βικελίδης. Άρης ΑΕΛ 5 και 4. Νομίζω και σε καλή μέρα και σε ποδοσφαιρική ώρα. Θα γεμίσει το γήπεδο. Μετά και το αποτέλεσμα στην Τούμπα και γενικά την καλή εμφάνιση του Άρη. Ναι. Νομίζω πως θα, αν βοηθήσει και ο καιρός, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ολυμπιακός Λαμίας στις 7.30 και Ατρόμητος Πανετολικός 8. Τώρα δεν ξέρω γιατί το βάλανε 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Αυτό έχει να κάνει με την ΕΡΤ λογικά. Ναι. Η ΕΡΤ βέβαια δεν δείχνει άλλο μάτς εκείνη τη μέρα. Η Νόβα τα έχει και τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ναι, σωστά. Ίσως θέλει να το βάλει 8 αφού δεν έχει άλλο μάτς νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός πάντως, να πούμε και για το μάτς Ολυμπιακού, έχει την ευκαιρία να πάρει τρεις εύκολους βαθμούς. Θεωρητικά. Θεωρητικά πάντα. Ωραία, και μετά πάει στο παιχνίδι και μετά πάει στην Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύσκολο. Μάτς πρόκριση είναι. Οπότε αυτό βοηθάει το παιχνίδι με τη Λαμία να κάνει και το rotation που πρέπει ο Μαρτίνς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν παίζει και πιο ντέρμπι. Μπορεί να κάνει, άμα δεν κάνει rotation και με τη Λαμία. Με όλο το σεβασμό στη Λαμία, αλλά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και Κυριακή, 3 η ώρα έχουμε το Όφι Αστέρα Τρίπολη. 5 Ξάνθη Βόλο. Ενδιαφέρον αυτό, Ξάνθη Βόλο, ναι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. 5 και 4 Πανιόνιος Παναθηναϊκός και αυτό ωραίο. Είναι νομίζω το. Εντάξει. Εδώ είναι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολογία. Εγώ πιστεύω θα το πάρει το διπλό Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι. Εντάξει, ακόμη είναι νωρίς βέβαια για να μιλήσουμε για αυτά τα μάτς. Ναι. Πιο συγκεκριμένα. Να δούμε και πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, τι απώλειες θα έχουν. Είναι νωρίς. Πάντως έβγαλε αντίδραση χθες και ο Παναθηναϊκός. Ναι, βρήκε το και τον Ολυμπιακό έτσι όπως είπαμε, ναι. Λίγο αλλού για αλλού ήταν. Και κατάφερα να τον πάρει. Γενικά το όλο το κλίμα όλες αυτές τις μέρες δεν είναι βοηθούσε τον Παναθηναϊκό. Και ναι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και είναι σημαντικό ότι ο Ισοφάρης έχασε και πέναλτι. Τελικά αυτό ίσως να τον βοήθησε. Ναι. Το ότι πήγε με αυτήν την υπερβολική σιγουριά ο Ολυμπιακός και όλοι είχαν ξεγραμμένο τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί ήθελε να δώσει αποδείξει πράγματα, να δώσει απαντήσει στο γήπεδο. Και ο κόσμος δεν στήριξε την προσπάθεια των παιχτών του Δόνη χθες. Νομίζω καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ προσέλευση ναι. Κόσμου. Σε ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 6.800 εισιτήρια κόπηκαν. Κάπου εκεί, κάτι. Πραγματικά. Βέβαια δηλαδή, είχε παραπάνω κόσμο. Να στο έλεγε κάποιος αυτό μια πενταετία πριν, μια δεκαετία, δεν έλεγε σε τρελώσε. Γιατί 6.000 εισιτήρια σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν κατάμεστο σε αυτά τα ντέρμπι και το ΆΚΑ. Θυμάμαι ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με Σισε τότε ο Παναθηναϊκός που πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν το πήρε το πρωτάθλημα, το είχε χάσει εκείνη τη χρονιά. Ήταν γεμάτο το γήπεδο. 2-1 με ανατροπή. Η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα είχε χάσει από τον Ολυμπιακό. Με τον Ντέρμπι Σάιρ εκείνη τον γκολ. Είδες τη θυμίστηκα ναι, τώρα. Ναι. ωραία και 7.30 ώρα κλείνουμε τον Ντέρμπι των Δικεφάλων έτσι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Νομίζω το περιμένουμε και αυτό με μεγάλη ανυπομονησία. Και νομίζω στην ΑΕΚ το περιμένουν ακόμα περισσότερο μετά από τα πετυχημένα πλέον αποτελέσματα. Και ο κόσμος, δεν ξέρω πώς βγαίνει όλο αυτό ο ενθουσιασμός. Ενώ ξεκίνησε πολύ άσχημα η ομάδα, βλέπεις ο κόσμος στηρίζει πάρα πολύ. Προχθές στο Αγρίνιο κατέκλυσαν όλο το γήπεδο. Ναι, όντως. Ζεστάθηκαν. Η ΑΕΚ φέτος δεν έχει Ευρώπη. Οπότε μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη σεζόν όταν δεν έχει Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι στηρίζει αρκετά ο κόσμος και οι παίχτες δείχνουν το απολαμβάνουν. Εντάξει, βέβαια θα φανούν κάποια στιγμή τα δύναμα σημεία της ΑΕΚ. Δεν έγινε ξαφνικά υπερομάδα. Εγώ πιστεύω εκεί στο κέντρο έχει ένα προβληματάκι και γενικά δημιουργικά, αν ο Μάνταλος δεν τραβάει, δεν τραβάει και η υπόλοιπη ομάδα. Γιατί ο Μάνταλος πρέπει να παίρνει τις προσπάθειες και να δημιουργεί. Βλέπεις καμιά φορά χάνεται. Δεν πάει να πάρει. Ναι. Και αυτό έχει είναι πρόβλημα. Και να βρει και το καλύτερο αυτό του Κρίσισιτς και γενικά οι παίχτες εκεί του κέντρου. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Βλέπεις και ο Πάουκ φέτος που δεν έχει Κάνιας, δεν έχει Σακόφ, Μαωρίσιο, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Εκεί είναι το πρόβλημά του. Από εκεί ξεκινάει. Ναι, όντως. Παρότι ο Μίσιτς είναι πολύ σημαντική η μεσαία γραμμή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σαν δίδυμο χθες πήρε πολλά πράγματα από τη μεσαία του γραμμή και γενικές γραμμές. Θυμάσαι, π.χ. και η ΑΕΚ πρόπερση με Σιμόες Γιόχανσον. Πόσο καλή ήταν. Ναι. Όταν υστερείς εκεί πέρα. Έτσι, είναι αυτό που λέμε. Δείξε μου τους χάφους να σου πω τι ομάδα έχεις. Σωστά. Ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά βέβαια και άλλοι. Μην βγάζουμε απέξω τους υπόλοιπους. Αλλά στη συνολική εικόνα φαίνεται ότι εκεί πέρα. Από εκεί πρέπει να είσαι καλό σε εκείνον το χώρο. Αυτά για το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε για τίποτα. Για τα τμήματα υποδομής να έχουν εικόνα. Να έχουμε και εικόνα τι γίνεται και εκεί. Γιατί το πρωτάθλημα εξελίσσεται παράλληλα. Στην ΚΑΠΑ. Είχαμε το ντέρμπι, ναι. 19. Στους νέους το πήρε ο Παναθηναϊκός 3-0 τον Ολυμπιακό. Εδώ το δικό μας. 0-0. 0-0 σου ρωτή το Σάββατο το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τι βαθμολογία έχουμε. Είναι η βαθμολογία της ΚΑΠΑ 19. Ναι, 12 Παναθηναϊκός με 4-4. 10 ΙΑΕΚ. 9 Ολυμπιακός. Και ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, ο πρωταθλητής των δύο τελευταίων ετών πάλι στα ΠΑΟΚ συνεχόμενων, έχει 8 φέτος. Και ο Άρης είναι στους 5. Όπως είναι και στο. Μαζί πηγαίνει. Μαζί. Αυτά. Λοιπόν... Και για τους νέους, κάναμε την αναφορά μας. Ναι. Το πρωτοπρόγραμμα είναι όπως στην κανονική Super League. Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα παίξουν οι μικροί της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, έτσι θα πάει. Αυτή η εβδομάδα δεν έχουμε πολύ πράγμα πάντως από δράση, έτσι. Μας άρχισε με τα δύο ντέρμπι του Σαββατοκύριακο και τώρα ησυχάζει το πράγμα. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν υπάρχει κύπελο. Αυτή την εβδομάδα κανονικά υπήρχε κύπελο μέχρι πέρυσι. Όσο ήταν οι όμιλοι. Φέτος άλλαξε λίγο το πρόγραμμα, το σύστημα, για να διευκολύνει τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη, αλλά δες τι έγινε. Παίζει μόνο Ολυμπιακός Ευρώπη. Ναι, τελικά. Καταλαβες. Κανονικά είχαμε κύπελο αυτή την εβδομάδα. Κύπελο Ελλάδας έχει βέβαια. Έχει, αλλά παίζουν οι ομάδες. Είναι γάμα φάση. Ναι, τώρα βλέπω το πρόγραμμα μπροστά μου. Ναι. Αταλάντι, Ολυμπιακός Βόλου θα παίξουν. Αταλάντα. Αταλάντι. Αταλάντι. ο Απόλλων Πόντου παίζει. Μπαίνουν στο κόλπο, μπαίνουν στην Ελλάδα. Α, έχει μάτσο Super League ρεσί. Βέρεια Λεβαδιακός, κάποτε. Ναι. Ιωνικός Παναγαγή. Παίζουν οι ομάδες της Football League και της Super League 2 σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι, ναι. Οι ομάδες της Super League 1 από το πρώτο μισό και πάνω, αν δεν κάνω λάθος, θα μπουν στο κύπελλο Ελλάδος τον Ιανουάριο. Οπότε μην τους περιμένετε έχουμε τώρα. Ακόμα, ναι, έχουμε ακόμα. Άλλαξε φέτος το σύστημα για να διευκολύνει τις ομάδες της Ευρώπης. Δεν έχουν κλείσει. Αλλά η τέλη δεν πέρασε ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης. Ούτε τηλεοπτικά δικαιώματα ακόμα δεν έχουν κλείσει εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε πού θα το δούμε. Ιωνικός Παναχανική Τρίκαλα Δόξα Δράμας, Βέρεια Λεβαδιακός, Καλαμάτα Καραϊσκάκη, Σεγάλο Εργοτέλης, Καβάλα Ξαμικός, Πανθυραϊκός Πλατανιάς. Ο Απόλλων Πόντου πού. Ο Πανθυραϊκός πού είναι στη θύρα. Α, ο νικητής. Ναι, Σαντορίνη. Αταλάντι Ολυμπιακός Βόλου, ο νικητής θα παίξει με τον Απόλλων Πόντου στην επόμενη φάση. Θα μπει ο Απόλλων Πόντου. Α, επειδή ήταν από τις ομάδες που ήταν ψηλά στη Super League 2 πέρυσι. Μάλλον ναι. Στη Football League που ήταν πέρυσι. Κάπως έτσι πρέπει να βγαίνει. Μάλλον, ναι. Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε δεν ξέρουμε. Γάμα φάση, γάμα φάση. Γάμα φάση. Ναι, τώρα πόσες ομάδες είναι, με ρωτάς. Κάποια στιγμή στους 32 θα μπουν οι μισές ομάδες Super League 1 και από τη φάση των 16 και μετά θα μπουν οι καλές ομάδες τη Super League. Ναι. Καταλάβες, κάπως έτσι θα γίνει φέτος. Ναι, από τη φάση των 16 ξεκινάνε. Και όχι από τη φάση των 32 που ξεκινούσαμε μέχρι πρότινος. Εντάξει, τώρα έχουν την ευκαιρία οι ομάδες να πάρουν κάποιες ανάσες και παίχτες κτλ. Που δεν έχει κύπελο αυτή τη βδομάδα και νομίζω βόλεψε και τον Ολυμπιακό αυτό το σύστημα. Πιο πολύ που έχει το Champions League και. Έλα, να το πει σε λεπτά. Θα μα κάνει το σχόλιο το Χρυσή Βάγκλου. Πολύ δύσκολο ρε φίλε. Εμεί θα κάνουμε ερωτήσει και απαντά. Πολύ δύσκολο είσαι σήμερα. Σαν και στάρεξ. Γιατί έτσι.
Ε, μίλησέ μας, το πες μας γιατί. Χαίρετε, καλημέρα. Στην Παρασκευή έλεγες ότι τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, όποιο κάνει το αποτέλεσμα. Έτσι είχες πει. Εντάξει, δεν έχασες, το ΑΕΤΟ ισχύει ακόμα. Εδώ είμαστε. Πού ήσουν, εδώ και 52 λεπτά που έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, φιλέ. Σ' ακούμε. 8 λεπτά δικά σου. Δευτέρα πες ό,τι θες. Δευτέρα ξέρεις ότι είμαι guest star. Τι σ' άρεσε, τι δεν σ' άρεσε. Τα ξέρεις αυτά. Τι μ' άρεσε, τι δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ. Το σου άρεσε σίγουρα. Ναι, 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 ναι. Η κυρία ποια είναι? Α, εντάξει. Το 24ωρο λέει τη Στάρ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Καλή είναι αυτή. Πάμε, πάμε. Μου άρεσε η εικόνα του Μίσιτς και του Ντόγκλας. Ναι. Εντάξει. Είναι μοναδικοί οι διασωθέντες από το χθεσινό κακό ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα και χθες δεν μου άρεσε ο Ντόγκλας. Εντάξει, ναι. Εγώ. Εμένα μου άρεσε. Οπότε ναι, το αναφέρω γιατί. Ποιοι φταίνε που δέχτηκε δύο γκολ ο ΠΑΟΚ? Κοίταξε, όταν τρως δύο γκολ σε τρία σουτ. Νομίζω ότι φταίει όλοι. Φταίνε όλοι. Ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης λέει ο Δημήτρης Μπαλόμπας. Μην τον δίνεις τώρα στον αέρα. Γιατί? Γιατί, αφού το είπε. Αυτή είναι η γνώμη του. Ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης. Ο Βαρέλα φταίει στο πρώτο γκολ. Ο Βαρέλα φταίει στο πρώτο γκολ. Ο Λιμιός στο δεύτερο. Ο Βαρέλα φταίει στο πρώτο γκολ. Περίμενε. Και ο Λιμιός στο δεύτερο. Στο δεύτερο φταίει ο Λιμιός που χάνει τη φάση. Στο ξεκίνημα. Και φταίει και ο Ντόγκλας, ο οποίος δεν έχει κλείσει άμεσα. Πριν σουτάρει ο Ματίγια. Και φταίει συνολικά η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ που είναι αυτή. Άρα συνολική η αμυντική λειτουργία. Το Πασχαλάκι ψυγείο να το πετάξει, θα το φάει. Υπερβολικός. Υπερβολικός, ε. Ο ΠΑΟΚ καθόλου δεν έχει σώσει τόσες φορές ο Πασχαλάκης, ρε. Και τώρα τι είναι αυτά που λες. Ναι, ρε, γόρι μου. Μου έδωσε είναι σχεδόν ένα πρωτάθλημα. Και χθες έδωσε σε μια σε φάση με τον πάνω του πήγε, αν είναι δυνατόν. Όχι, ρε, πάνω και εσύ το έβγαζες. Με το πόδι το έβγαλε. Έλα ρε, πάνω του πήγε, ούτε καν το άπλωσε το πόδι. Με αυτή τη λογική μπορούμε να πούμε ότι πάνω του πήγε και στον Έμαν και έπεσε με το πόδι όμως. Θα μπορούσε να πέσει με τα χέρια και το πιάσει. Πάνω του πήγε. Το έπνιξε. Ναι, παίζει ρόλο η θέση που θα πάρει τον φύλακα. Βγάζει ποιότητα εκεί πέρα. Εννοείται, είναι απέκρουση τέτοιο. Ο Πασχαλάκη εκεί με τον Ιντέγε. Δεν το έβγαλε ναι, επειδή πήγε πάνω του. Ναι, άμα ήταν έτσι. Εστικτοδός έκανε την επόμενη. Όσα γκολ μπαίνουν θα λένε δεν μπορούσε να το βγάλει και όσα δεν μπαίνουν πάνω του πήγε. Εστικτοδός το έβγαλε, Γιώργο. Είναι το ένστικτο όμως. Τι, όχι, όχι. Σημαίνει βουλευτή, υπάρχει κάτι. Δεν είναι έτσι εύκολα. Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Ο Έμαρ γιατί δεν το έβγαλε εκεί πέρα που πήγε πάνω του. Γιατί δεν είναι καλό τερματοφύλακα. Πώς δεν έβγαλε και άλλες φάσεις. Απλά πράγματα. Είναι καλή θέση. Δεν πήγε καλή θέση. Είναι λίγο άπειρο, είναι μικρό. Άρχισε τα πλάκα με κάνει. Κρατάμε την συνολική κακή αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ για έκτο παιχνίδι. Βγάζω τον Άγιαξ απ' έξω. Τα τέσσερα στο πρωτάθλημα και τα δύο τα ευρωπαϊκά με τη Σλόβαν σε 6 μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 14 γκολ. Πολύ μεγάλο νούμερο. 14 γκολ νομίζω. Πέρυσι σε αυτό το σημείο πώς έχει δεχτεί? 0. 0, ε. 14 γκολ. 0. 4 γκολ. Είσαι σίγουρος? Ναι, δεν είχε φάει γκολ. Στο πρωτάθλημα πώς έχει φάει, 6? Στο πρωτάθλημα συνολικά. 6 νομίζω έχει πρέπει φάει. Πρέπει να έχει φάει 6. Πέρυσι σε αυτό το σημείο το δούμε. Για δες το λίγο. Μίλασε για τον Βρόεδρο. Πρεμιέρα, με ποιον έπαιξε πάω πρεμιέρα. Με τον Αστέρα, 1-0. Με τον Αστέρα. 1-0, ωραία. Δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Πού πήγε, Πανιόνιο 0-1. Τρίτη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική. Έξω πάλι, στον Όφη 1-3. Δέχτηκε ένα. Δέχτηκε ένα γκολ εκεί. Και πάω κάτι έργο σχεδόν 2-0. Ένα γκολ είχε. Ένα γκολ είχε φάει. Εντάξει, ένα γκολ. Και είχε βάλει 3 και 2, 5 και. Μ' αρέσει, δες τώρα. 7 είχε βάλει, ένα είχε φάει. Και τώρα έχει φάει. Πόσα έχει φάει? 14. Τι 14? Στο πρωτάθλημα. 6 γκολ έχει φάει στο πρωτάθλημα. 6 έχει φάει. 6 γκολ. Αντί για ένα και έχει βάλει. Έχει βάλει νομίζω 8. Πώς έχει φάει 6 στο 8, πρωτάθλημα. 2 και 3, 5. Ναι, έχει βάλει 9 και έχει φάει 6. Ναι. Έχει βάλει 9 και φάει 6. Πέρσι είχε βάλει 7, αλλά έχει φάει 1. Ναι. Και δες τώρα στη συνολική εικόνα. Σε 30 παιχνίδια πέρυσι ο ΠΑΟΚ έφαγε 14 γκολ. Όσα δηλαδή έχει δεχτεί. Μα η άμυνα φέρνει τα. Για το πρωτάθλημα μιλάμε. Είναι αλήθεια ότι, αυτό, ότι η άμυνα σου φέρνει τον τίτλο. Δες πρόπερσι στο 17-18 η ΑΕΚ πόσα γκολ είχε φάει. 12. 12 γκολ έφαγε η ΑΕΚ πρόπερσι. Ρεκόρ νομίζω. Ρε εσύ, η επίθεση δίνει νίκες. Η άμυνα δίνει πρωταθλήματα. Έτσι, αυτό είναι. Απλά τα πράγματα. Να το γράψει αυτό. Είναι απλά τα πράγματα. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ είχε φάει 19, αλλά νομίζω τα 3 είναι. Ένα λεπτάκι να το τα 6 γκολ είναι από μέσα χαρτιά. Να το σημειώσω λίγο αυτό που είπε. Οπότε είναι 13. Πώς το πες, πες το άλλη μία. Η επίθεση ναι, δίνει γκολ και η άμυνα δίνει πρωταθλήματα. Τώρα το σκέφτηκε. Όχι. Εντάξει. Από την άλλη ο Άρης. Ήταν κακό Άρης. Γενικά δύο κακές ομάδες, θα έλεγα εγώ, χθες τουλάχιστον. Ναι. Γενικά πονέσανε τα μάτια μας, θα πω εγώ. Και πολλές φορές μετάνιωσα που δεν είδα το Chelsea-Liverpool. Μεγάλη Liverpool η οποία πάει τρένο.
Εντάξει, θα τα λέμε και αυτά. Στο πρωτάθλημα. Είναι το Champions League και ήταν. Ναι. Εντάξει, αφού την πιάσαμε στο στόμα μας, δεν θα έκανε ήταν. Οπότε. Κακός. Και ο Άρης έκανε 5 σουτ, 3 μεγάλες φάσεις. Οι δύο κατέληξαν στα δίχτυα. Η μία εξουδετερώθηκε από τον Αλέξανδρο. Εξουδετερώθηκε. Τώρα λέει εξουδετερώθηκε, τον ανέβασε πολύ. Ο Πασχαλάκης εξουδετερώσε. Με φώναξες για να κάνω σχόλια. Αν είναι να μιλάς, φεύγω. Εντάξει, sorry. Δεν κάνω να τους πάμε βάσεις. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα στο πλάνο παιχνιδιού του και στη συνολική του λειτουργία. Καθώς ο μοναδικός εκφραστής της επιθετικής του γραμμής είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ένα παιδί το οποίο ναι μεν είναι μικρό, τρέχει, έχει πνευμόνια και είναι καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτό το πλάνο του Φεραίρα. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να πέσει συνέχεια από τα αριστερά, γιατί εκτός το ότι δεν φέρνει αποτέλεσμα με τον τρόπο που το κάνει, γίνεται και προβλέψιμος. Είδαμε, ας πούμε, όπως είπε και χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ στο post game με τον Γιώργο που κάναμε, ότι ο Άρης οχύρωσε την αριστερή του πλευρά, εξωτερώσε τον Γιαννούλη και δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να έχει άλλο τρόπο ανάπτυξης. Επίσης θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στα πρόσωπα, θα πω εγώ. Αν όχι στο πλάνο, σίγουρα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τον Ίγκασον. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τον Ζίβκοβιτς. Και πόσο χειρότερος μπορεί να είναι ο Στόχ ή ο Λάμπρου από τη φανέλα με το όνομα Ζαμπά, γιατί Ζαμπά παίκτη στο γήπεδο δεν υπάρχει. Και από τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος μετά το μάτς με τον Άγιαξ έχει σβήσει. Εντάξει. Ο Τσούμπα παίζει σαν να είναι το μυαλό του στις Γαλλικές Άλπες και κάνει σκι. Δεν είναι σίγουρα στη Θεσσαλονίκη το μυαλό του Τσούμπα. Αρέσουν οι τέτοιε. Τι γαλλικέ άλλε. Ο Σβιντερσκι, απ' την άλλη, το έχει τον γκολ, αλλά βλέπουμε ότι δεν προτιμάται. Δεν είναι η βασική, επιλογή του Πορτογάλου. Άρα νομίζω ότι άμα μείνει πιστό στο πλάνο του Άμπελ Φερέρα, πρέπει να αλλάξει τα πρόσωπα. Αν και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει γενικά, όπως είπα, το πλάνο. Και τώρα τι περιμένει για το επερχόμενο ντέρμπι. Το επερχόμενο ντέρμπι. Νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες άμα κατέβει με ένα 4-2-3-1 και παίξουν οι παίκτες του αυτό που ξέρουν. Αν δούμε δηλαδή μια δεκάδα με Ζίβκοβιτ κάτω από τα δοκάρια, Ίγκασον με Κρέσπο στο κέντρο, αριστερά τον Γιαννούλη, δεξιά τον Ροντρίγκο, στα χαφ να είναι ο Μίσιτς με τον Ντόγκλας, αριστερά ο Στόχ, δεξιά ο Λιμιός, στο 10 όχι ο Πέλκας γιατί είναι τραυματίας. Θα μπορούσαμε να δούμε το Μίσιτς στο 10, να σου πω την αλήθεια, και τον Αλκαντούρη στο 8 και μπροστά ο Σβιντερσκι. Θα σου έλεγα το Λάμπρο, αλλά δεν νομίζω ότι το Λάμπρο θα τον πάρει κανένα στην αποστολή για κάποιο λόγο. Παιδιά, προφανώς όμως αυτούς που δεν βάζει προπονητής. Εμείς απ' έξω είναι το μόνο εύκολο να πούμε ότι γιατί δεν έβαλες αυτόν. Προφανώς για να μην τους βάζει. Δεν το δέχομαι. Τους βλέπει και τους ξέρει κάθε μέρα. Δεν το δέχομαι. Εντάξει, αυτός κρίνεται στην τελική. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, άμα έβλεπε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, δεν θα τους έβαλε να τον ξελασπώσουν. Χαζός είναι να επιμένει σε αυτούς που δεν του δίνουν αποτέλεσμα. Ναι. Είναι πιο χαζός προπονητής από εμάς δηλαδή. Δεν είπα ότι είναι χαζός, είπα ότι επιμένει. Ξέρει λιγότερο ποδόσφαιρο από εμάς. Μπορεί να κρίνει χειρότερα ποδοσφαιρικά από ότι εμείς. Άσε με να σου πω κάτι. Αυτό το πρόβλημα έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Ποιο είναι, ρε, εσύ. Έχει σημασία. Δεν του αφήνουμε να δουλέψουν όπως ξέρουν. Εντάξει, νομίζω πως ο ΠΑΟΚ βγάζει ένα εκνευρισμό και αυτό αντικατοπτρίζεται στις αντιδράσεις εχθές του Μπίσεσβαρ, ο οποίος απεγνωσμένα σήκωνε τα χέρια που δεν του δίναν την μπάλα. Εκεί φάνηκε ο εκνευρισμός που βγάζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Για πες μου λίγο, έχει σημασία. Πέρυσι δεν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Ρε Γιώργο, έχει σημασία το τι κάνουν στις προπονήσεις ή το τι κάνουν στον αγωνιστικό χώρο την Κυριακή. Όπως είπε χθες και ο Νίκος. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στην προπόνηση, ρε φίλε. Ας έρνεται ο Λάμπρου και ο Στόχ. Ναι, αλλά προφανώς. Θα μπουν μέσα να πετάξουν δύο γκολ. Θα μπουν. Πώς το ξέρεις εσύ αυτό. Πόσο χειρότερη μπορεί να είναι από τον Ζαμπάρε, Γιώργο. Μπορεί η εικόνα του στην προπόνηση να μην δείχνει ότι μπορούν να σταθούν στο παιχνίδι. Ωραία. Και εγώ σου λέω ότι. Μπορεί να είναι. Δηλαδή η εικόνα του Ζαμπάρε είναι τόσο καλύτερη να παίζει. Μπορεί ο προπονητής να έχει κάποιες συμπάθειες. Γιατί δεν υπάρχει αυτό στις ομάδες. Όχι, δεν δέχομαι να έχει συμπάθειες. Άλλο του δεν το δέχεσαι εσύ και άλλο του γίνεται. Μα δεν είναι ποδοσφαιρική λογική. Έχω συμπάθεια παίζει αυτό. Άμα είναι να κατέβει και ο Φούφουτος πάνω από τα γραφεία τη Σπάι Πάουκ να δώσει ένα χαρτάκι και να μην βάλει αυτόν. Μπορεί, λέω. Γιατί δεν είναι, γίνεται αυτό. Θέλουν να σπρώξουν κάποιο παίκτη ή να τον πουλήσουν. Δεν πιστεύω ότι γίνεται. Δεν θέλω να πιστέψω ότι γίνεται στην Σπάι Πάουκ. Να πράγμα. Το έχει αυτό και στο μυαλό σου ότι μπορεί να γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται. Αλλά για να μου λες ότι πόσο χειρότερη να είναι η άλλη, μπορεί να υπάρχει κάποιο λόγο. Εξήγησε και μου δηλαδή, λόγους να πόσο χειρότερη εικόνα μπορεί να έχει την προπόνηση ο Στόχ με το Λάμπρου.
από αυτή που δείχνει ο Ζαμπά στο γήπεδο και ο Μπίσεσβαρ. Πόσο χειρότερη μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Οπότε μπορεί να φταίει κάτι άλλο, το οποίο. Να, μπορώ, δεν ξέρω, φαντάσου τι μπορεί να είναι. Ο Στοχ, ξέρουμε, δεν έκανε καλή προετοιμασία. Φαινόταν. Ούτε ο Μίσιτς έκανε όμως καλή προετοιμασία. Το θυμάσαι? Ναι. Ο Μίσιτς ήταν στα φιλικά από τους χειρότερους. Από τους χειρότερους. Ναι, για να του έδωσε την ευκαιρία, εντάξει, πήραν και απώλειες, αλλά προφανώς κάτι είδε. Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο χειρότερη μπορεί να είναι, ξαναλέω, ο Στοχ. Εσύ λες δηλαδή ότι η ευθύνη είναι καθαρά του Φερέιρα, δεν φταίνει παίκτη του ΠΑΟΚ για αυτή την εικόνα. Όχι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος όμως. Θα έχεις την ευκαιρία να τα πεις και άλλη φορά. Θα είμαστε εδώ και αύριο στις 2, Λίμπερο Παντού. Δίνουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαγορά στο πέναλτι. Μετά από ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Μένετε ζωνισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Από εμάς, καλό μεσημέρι.